Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αεράκη για την πρόσκληση και όλους εσάς ασφαλώς που είστε εδώ μαζί μας. Για τον Γιάννη τον Βάρδα, τον πρωτομάστορα της λαϊκής παράδοσης της Ανατολικής Κρήτης, έχουν υποθεί πολλά κατά καιρούς, κυρίως από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Λιγότερα είναι αυτά που έχουν γραφεί για αυτόν. Η παρουσία του και η δραστηριότητά του ως βοσκού προσφέρεται κατά την άποψή μου περισσότερο στην εικόνα. Ο γλαφυρός αφηγηματικός λόγος του επίσης προσφέρεται για το ραδιόφωνο. Το 2004, στην περιοδία της Ολυμπιακής Φλόγας, είχε διοργανωθεί μια γιορτή στην εξέδρα της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Μέχρι τότε δεν είχα τύχει να ακούσω κάτι γι' αυτόν. Κατά τη διάρκεια της γιορτής αυτής, έπαιξε ο Γιάννης και τραγούδησε κάποιες μαντινάδες που είχε συνθέσει για την περίσταση. Μάλιστα είχαν χορέψει μια ομάδα ηλικιωμένων κρουστιανών με τις ξεχωριστές παραδοσιακές φορεσιές τους του χωριού και έκαναν μεγάλη εντύπωση. Εκτός από τους γερόντους χορευτές, προσωπικά με είχαν εντυπωσιάσει οι μαντινάδες του Γιάννη τότε ιδιαιτέρως. Μίλαγαν για τον Όμηρο, για την ειρήνη κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, το πνεύμα του Ολυμπισμού, αλλά με ξάφνιασαν ακόμα περισσότερο οι αναφορές του στον Πυθαγόρα και τον Ηράκλητο. Πώς ήταν δυνατόν? Ρώτησα τον συνάδελφό μου τον Γιάννη τον Λαστιωτάκη από τον Κρούστα, ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρεις τον Γιάννη τον Βάρδα? Απόρρισε εκείνος. Πήγαμε σπίτι του και κάναμε μια πρώτη γνωριμία. Με εντυπωσίασε η απλότητα, η λογιότητα και η σοφία που είχε στη συμπεριφορά και στο λόγο του. Καμία έπαρση. Τι γράμματα ξέρεις? Τον ρώτησα. Πράμα, ήταν η απάντηση. Και καλά, τον Ηράκλητο και τον Πυθαγόρα, πώς τους μπλέκεις στις μαντινάδες? Πρέπει να ξέρεις ότι μου αρέσει να διαβάζω. Θέλω να μην με πειράζουν για να έχω το χρόνο να διαβάζω. Το 2007 ανέλαβα την έκδοση του περιοδικού Αμάλθια. Τότε άλλαξα ριζικά την αισθητική του και μεταξύ άλλων καθιέρωσα και μια συνέντευξη. Η πρώτη συνέντευξη που δημοσίευσα εκεί ήταν μια εκτενή συνομιλία με τον Γιάννη τον Βάρδα. Έκανε εντύπωση και σχολιάστηκε. Έκτοτε βρεθήκαμε αρκετές φορές μαζί. Άλλοτε στο σπίτι του, άλλοτε ως προσκεκλημένος σε εκδηλώσεις μου. Και μια χρονιά ήρθε με τη λύρα του, όταν ήμουν διευθυντής δευτεροβάθμιας μάλιστα, και πήγαμε και είπαμε τα κάλαντα. Την πρώτη χρονιά, το 2016, καθιερώσαμε στην ιστορική λαογραφική εταιρεία Νομού Λασιθίου τα βραβεία τιμής και ευγνωμοσύνης και ο Γιάννης ήταν από τους πρώτους που τιμήσαμε. Παρακολούθησα αρκετές εκπομπές και αφιερώματα με ευρηματικές παρεμβάσεις και θαυμάσιες μαντινάδες του Γιάννη. Πριν από 2 χρόνια μου γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ. Διαμορφώνοντας το σενάριο, σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο αυτό να απαντά σε 2 κρίσιμα κατά την άποψή μου ερωτήματα. Ποιος είναι ο ρόλος του χώρου και των συνθήκων που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του και γιατί ο Γιάννης είναι σημαντικός δημιουργός? Δεν θα έλεγα τίποτα καινούριο βέβαια, υποστηρίζοντας αυτό που ξέρουμε όλοι. Ο τόπος και τα προσωπικά μας βιώματα, μαζί ενδεχομένως με τις σπουδές, ότι είναι κομβικά για αυτό που θα πράξουμε κατόπιν στη ζωή μας. Η ιστορία του Γιάννη επιβεβαιώνει την άποψη ότι όσο και αν είναι διαφορετικές οι ιδιότητές μας, τα αξιολογητικού χαρακτήρα σχόλιά μας συγκλίνουν σε μια αλήθεια, πως οτιδήποτε μεγάλο συντελείται στον χώρο της επιστήμης και της τέχνης έχει ως αφετηρία του μια ιδιωτική περιπέτεια, συχνά ταυτισμένη με την ανάληψη μιας προσωπικής έκθεσης και διακινδύνευσης. Ο Γιάννης, όπως τον ξέρουμε, δημιουργήθηκε σιγά σιγά από την απόφασή του να σταματήσει να παίζει σε γλέντια και αποσύρθηκε από τα 40 του στα πρόβατα, στη φύση, στον καθαρό αέρα και στον καθαρό αέρα, όπως λέει ο ίδιος. Θέλοντας να διερευνήσω αυτή τη διάσταση, ζήτησα από τον κοινό μας φίλο, τον κρουστιανό φιλόλογο Γιάννη Χρονάκη, να μιλήσει στην κάμερα για την ιστορία του Κρούστα. Το χώρο δηλαδή που έδωσε στο Γιάννη Βάρδα τα καθοριστικά βιώματα για να προχωρήσει στο έργο του. Στη συνέχεια θα περιέγραφα τα σημεία ορόσημα της ζωής του.
Στο δεύτερο ερώτημα, σκέφτηκα πως θα ήταν πιο σωστό, αντί να κάνω εγώ κάποιες κρίσεις δοκιμίου, να βάλω ανθρώπους έγκριτους να μιλήσουν γι' αυτόν. Επέλεξα τον Γιώργο Βιτόρο που μας τιμά σήμερα εδώ, με την τεράστια εμπειρία του στην κριτική παράδοση, στη μουσική και το στίχο, τη διδάκτορα φιλολογίας Αταλάντη Μιχαλογιαννάκη, η οποία έχει κάνει το διδακτορικό της στο αρχαίο επίγραμμα, στο οποίο εντάσσει για την κριτική μαντινάδα, το φιλόλογο Γιάννη Χρονάκη, ο οποίος έχει μετάσχει σε πολλές επιτροπές κρίσεων διαγωνισμών μαντινάδας και ποίησης, και τον ερευνητή της κριτικής μουσικής και δεξιοτέχνη του βιολιού, Βαγγέλη Βαρδάκη. Παρενθετικά, επέλεξα να δώσω πολλά παραδείγματα μαντινάδων και ποιημάτων του Γιάννη, ώστε να σχηματίσει ο θεατής προσωπική άποψη, τεκμηριώνοντας επιπλέον και την ακαδημαϊκή προσέγγιση των σχολιαστών. Επιλέγω από τους χαρακτηρισμούς μερικά στοιχεία. Ο Βιτόρος λέει για τον Βάρδα ότι αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να τον δημιουργήσουμε για να πηγαίνει στα σχολιά μας και να διδάσκει τα παιδιά μας ποίηση και απλότητα. Η Αταλάντη Μιχαλογιαννάκη υποστηρίζει πως στον ποιητικό λόγο του νιώθουμε μια σπάνια αίσθηση ύφους, ήθους, αξιών και βιωμάτων στην πιο καθάρια, αυθεντική και γνήσια έκφρασή τους. Ο Χρονάκης επισημαίνει το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο Βάρδας, αντλώντας και αξιοποιώντας μια γλώσσα που συνδέει την αρχαιότητα, το Βυζάντιο και την νεότερη ντοπιολαλιά. Και ο Βαρδάκης μιλάει για τα χρώματα και τις μυρωδιές που αισθάνεται κανείς στους δύο στίχους των μαντινάδων του. Τις πλήρεις εικόνες που περιγράφονται σε δύο μόλις στίχους. Τα γυρίσματα δεν ήταν ομαλά. Ο ίδιος αρχικά δεν ήταν θετικά διακείμενος στη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ. «Τι τα θέλεις τώρα αυτά», μου είχε πει. Έχοντας την αίσθηση ίσως ότι θα κάναμε μια τα ίδια. Η άποψή μου, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, ήταν ότι εμένα δεν με ικανοποιούσαν οι προσεγγίσεις που ήδη είχαν κάνει. Δεν θέλω βέβαια να πω ότι το δικό μου είναι καλύτερο. Πιστεύω όμως ότι είναι μια πιο αποστασιοποιημένη προσέγγιση που δεν περιορίζεται στην περιγραφή της ποιμενικής ζωής, αλλά επικεντρώνεται στο δημιουργό Γιάννη Βάρδα. Κάποια προβλήματα υγείας του Γιάννη, η όλη κατάσταση με τον κορονοϊό, η αρχική άρνησή του λόγω πένθους να ξαναπιάσει μετά από 3 χρόνια τη λύρα στο χέρι, ήταν μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια των ζωντανών γυρισμάτων. Ο ίδιος δεν έχει δει το ντοκιμαντέρ, το οποίο στις 13 Αυγούστου πήρε το 3ο βραβείο του Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπατρας στην κατηγορία μικρού και μεσαίου μήκους ταινιών. Ήδη έχει πάρει έγκριση να παιχθεί στο Φεστιβάλ Χανίων και έπεται συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και ελπίζω να το ευχαριστηθείτε. Καλώς σας μίξαμε απόψε σε μια βραδιά για τον Γιάννη τον Βάρδα. Ο Γιάννης ο Βάρδας δεν είναι απλή περίπτωση. Ο Γιάννης ο Βάρδας είναι από τα ακριβά στολίδια στο σεντούκι του λαϊκού μας πολιτισμού. Είναι μια όαση πολιτισμού και τέχνης σε αυτούς τους σημερινούς, τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Πρέπει να το γνωρίζει κάποιος πολύ καλά για να καταλάβει τι σημαίνει λιραρογιάννης. Είναι μουσικός, είναι ποιητής, είναι μαντινιαδολόγος. Είναι άνθρωπος της φύσης, της κριτικής φύσης. Προτίμησε να γίνει βοσκός κόντρα στα ρεύματα των καιρών για να μπορεί να διαβάζει, να γράφει, για να μπορεί να παίζει τη λύρα του. Ήταν δική του επιλογή κόντρα στις ομορφίες των καιρών εκείνων. Ήταν δύσκολη καιρή και πολλά τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο Γιάννης. Και δεν λέγονται όλα και δεν κάνει να τα λέμε όλα, αλλά εμείς που τα ξέρουμε, καταλαβαίνουμε τα ζόρια του τότε για να πάρει τέτοια απόφαση να αφήσει τα εγκόσμια, την κοσμική ζωή και να προτιμήσει τη σιωπή της μοναξιάς. Είναι εκείνος που με θέρμη από τα νιάτα του αγωνίστηκε για τη διάζωση και διάδοση του λαϊκού πολιτισμού του τόπου του. Διέσωσε ξεχασμένες μελωδίες και χορούς της Ανατολικής Κρήτης. Στήριξε κάθε δημιουργική πρωτοβουλία για το λαϊκό πολιτισμό. Και βέβαια η Δώρα Ιστράτου και η Δόρνα Σαμίου τον ανακάλυψαν και συνεργάστηκαν μαζί του, όπως ακούσετε στο ντοκιμαντέρ πιο μπροστά. Πολλά χρωστά ο Κρούστας και το Μεραμπέλο και γενικότερα το λασίθηκε η Κρήτη στο Γιάννη το Βάρδα. Και εμείς πολλά χρωστούμε στο Γιάννη.
Αυτοί οι τόποι έδωσαν σπουδαίες φυσιογνωμίες στον πολιτισμό της Κρήτης. Και αναφέρομαι στο Λασίθι ευρύτερα. Τη Μαρία τη Λιουδάκη, τον Ίσπιτα, τον Καλογερίδη, τον Δερμτζογιάννη, τον Τζιρλίμπα, τον Διαλυνομιχάλη και τόσους άλλους. Πού να τους αναφέρεις όλους. Τέτοια σπουδαία φυσιογνωμία είναι και ο Γιάννης ο Βάρδας, που το έργο του ανήκει πια σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο της Κρήτης, σε όσους αγαπούν τους λαϊκούς πολιτισμούς, σε όσους αγαπούν τους αληθινούς ανθρώπους. Εάν θέλετε να δώσετε ερμηνεία στις λέξεις φιλοξενία και φιλότιμο, μην δυσκολεύεστε. Πείτε Γιάννης Βάρδας Λιραρογιάννης και έχετε δώσει τον πλήρη ορισμό της λέξης. Ο τόπος του, η μάντρα του στα Κρουσιανά Όρη, είναι όαση πολιτισμού. Μοσκοβολά, σβέστη, λουλούδια, βασιλικό και βότανα. Τα βιβλία και η λύρα, μα και η αγάπη του για τη δουλειά του κυριαρχούν εκεί πέρα, παντού κυριαρχούν. Η αγάπη του για τα ζώα δείχνει και την αγάπη του για τη φύση. Δεν είναι σαν τους σημερινούς βοσκούς, τόσα οζά, τόσα θα σφάξουμε, τόσα επιδότηση θα πάρουμε. Όλα τα οζά νοματισμένα ένα-ένα τα γνωρίζει, τα έχει στα παιδιά του. Και αυτό το καταλαβαίνουν όσοι έχουν γνωρίσει μόνο παλιούς βοσκούς. Σήμερα κάπως τα νοήματα αυτά τα έχουμε χάσει. Έχει το δικό του τρόπο να γράφει και να απαγγέλει, να παίζει και να χορεύουν οι μερακλείδες χορευτές. Και αυτό θα το δείτε σε παλιά βίντεο, σε παλιά ντοκιμαντέρ που παίζει ο Μπαρμπαγιάννης και χορεύουν παλιοί χορευτές του Κρούστα. Ότι έχει παίξει σπουδαίο ρόλο στην αναβίωση αυτών των πραγμάτων και δεν είναι αυτονόητο. Έχει ρίξει πολλή δουλειά ο Γιάννης ο Βάρδας στο να φτιαχτούν τα περίφημα χορευτικά του Κρούστα, στο να γίνει η διάσωση των λαϊκών χωρών και να πρωτοστατεί με τη λύρα του και το τραγούδι του και οι χορευτές να ζωγραφίζουν. Χορευτές όπως ο Γαρίφαλος που θυμάμαι εγώ και άλλοι πολλοί, η πεθερά του Μπαρμπαγιάννη που είχε το ζάλο της Πέρδεκας. Όσοι τους ζήσαμε λίγο αυτούς τους ανθρώπους, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει λαϊκός χορός χωρίς περούσες φιωριτούρες, χωρίς περίσσα στολίδια. Απλά όμορφα λαϊκά. Και στο χορό να παίζει το παιχνίδι των ανθρώπων. Τα βιβλία και οι δίσκοι, οι ζωντανές ηχογραφίσεις είναι μοναδικά ντοκουμέντα ενός ευγενικού, τίμιου και σεμνού ανθρώπου. Με τις εικόνες και περιγραφές που δημιουργεί, δίνει τροφή στην ψυχή και στη φαντασία μας. Αφήστε το μυαλό σας να ταξιδέψει όταν ακούτε τον Μπαρμπαγιάννη. Όταν λέω Μπαρμπαγιάννη από παλιά, και το ξέρει και ο ίδιος. Και αυτό διότι αισθάνομαι μια πνευματική συγγένεια μαζί του. Διότι εμείς είμαστε η επόμενη γενιά του από τον Μπαρμπαγιάννη, χωρίς να έχουν πολλά χρόνια διαφορά, αλλά αισθανόμαστε ότι συνεχίζομαι από εκεί που τον ίδιο δρόμο που ακολούθησε και εκείνος. Η πορεία του στον πολιτισμό και στην τέχνη τόσα χρόνια δεν ήταν εύκολη. Δυσκολίες, πίκρες, στιγμές περισυλλογής, σιωπές και μοναξιά. Έχει περάσει και έχει ποδυναστεί πολλά. Τον κρατάνε όμως οι απόψεις του και η ψυχική του δύναμη. Τον κρατάει η αγάπη του κόσμου. Το διεξοδικό μυαλό που έχει και οι διαρκές αναζητήσεις που κάνει. Διαβάζει ό,τι είναι χρήσιμο στη σκέψη του. Ό,τι δημιουργεί ερωτηματικά και βάνει μπουρλότα στο νου του. Αυτό το άγιο μπουρλότο που έλεγε ο Καζαντζάκης. Είναι εκπληκτικές οι συζητήσεις μας, σας μίγομαι στα όρη, στα δικά του τα μέρη. Η ευαισθησία και η εσωτερική του ηρεμία σε μαγεύει. Προσέξτε τον και απόψε. Έχει τη δική του μαγεία ο Μπαρμπαγιάννης. Οι ευαισθησίες του για τη φύση, για το νερό, για τη ζωή, για τις αδικίες ενάντια στους ανθρώπους, για τα σπουδαία πνεύματα της παγκόσμιας σκέψης, παλιά και νέα, τη φιλία, για τον έρωτα, αλλά και την απώλειά του, για τη φτώχεια, για το χορό, για τη μουσική, την πίστη, τη λογοτεχνία και βέβαια για τα μυστικά της τέχνης του βοσκού, είναι που το χαρακτηρίζουν. Σπουδαίες ευαισθησίες που δεν τις βρίσκεις εύκολα σε έναν άνθρωπο. Ο Γιάννης και σαν καλλιτέχνης και σαν βοσκός είναι δημιουργός αλλά και θεματοφύλακας των λαϊκών παραδόσεων και του λαϊκού τρόπου ζωής. Είναι αυτό το προνόμιο που είχαν οι παλιοί βοσκοί. Ήταν θεματοφύλακες της λαϊκής μας παράδοσης. Και αυτό ας τους προσέξουν είναι οι βοσκοί. Ας ξαναβρούν την τέχνη του παλιού βοσκού. Αυτή την ευαισθησία που το χαρακτήριζε και τον ξεχώριζε από τους άλλους. Η σχέση του με τη Σοφία διδάσκει τι είναι έρωτας, τι είναι συμβίωση, τι είναι αλληλοβοήθεια, τι είναι αλληλοϋποστήριξη. Κάπου που λέει είναι σαν την ασκενάδα. Και έχει και απόλυτο δίκιο. Γενικά ο Γιάννης ζει και δείχνει ένα άλλο τρόπο ζωής που σέβεται τη φύση και είναι ενάντια στην κατασπατάληση των πόρων που οδήγησαν σε αυτές τις σύγχρονες οικολογικές κρίσεις που ζούμε και βιώνουμε σήμερα. Ο τρόπος ζωής και δράση του Γιάννη
πρέπει να είναι αντικείμενο μελέτη στην προσπάθειά μας να βρούμε την άκρη με τη φύση, γιατί οι οικολογικές καταστροφές και ο πνευματικός αφανισμός μας απειλούν έντονα στις μέρες μας. Αυτά είχα εγώ τα λίγα να πω για τον Μπαρμπαγιάννη, να μην σας κουράζω. Έχω γράψει περισσότερα, έχω δημοσιεύσει εφημερίδες για τον Μπαρμπαγιάννη, έχω πει στο ραδιόφωνο, αλλά ένα θα πω ακόμα και απόψε. Ο Μπαρμπαγιάννης είναι παράδειγμα προς μίμηση και το έργο του θα είναι πηγή μελέτης και έμπνευσης για εμάς τους νεότερους. Γιάννη, σε ευχαριστούμε, να είσαι πάντα δημιουργικός και να μας χαρίσεις ωραίες στιγμές. Και καλά να δούμε. Ναι, δεν θα σας καθυστερήσω εγώ. Απλώς να σας πω ότι από τη Θεσσαλονίκη, που τον έφυγε. Έφυγε. Ήταν το μικρό, νίσταζε. Νίσταζε κόρη. Ήρθε από τη Θεσσαλονίκη Γιάννη, μόνο και μόνο για να σε δει. Και θα ανέβει και στον Κρούστα. Μετά. Με φώναξε απόψε εδώ ο μεγάλος ο Αεράκης, που έχει κάνει αυτό το υπέροχο δισκοπολείο αγροτικό εδώ. Και σκέφτηκα. Μ' ακούνε. Σκέφτηκα να γράψω, αλλά λέω τι να γράψω τώρα για αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον τον βλέπεις να μιλάει και θες δε θες κλαις. Δεν έχω δει στην Κρήτη άλλο που να μιλάει και να κλαις, να τρέχει το δάκρυ. Τόσο είναι ο Γιάννης, με τον οποίο βέβαια γνωρίστηκα εξαιτίας μιας μαντινάδας. Τότε που το ραδιόφωνο ήταν μόνο το κρατικό, κάνω εκπομπή και παίρνει τηλέφωνο από τον Κρούστα και λέει: «Δεν είσαι αγάπη στην καρδιά προσωρινά βαρμένη, μονώσες όλο το κορμί μιλιά μου ριζωμένη». Αυτό είναι ο Γιάννης. Από εκεί πήγα και τον γνώρισα. Εν πάση περιπτώσει, λέω τι να γράψω τώρα για τον Γιάννη και τι να πω εγώ, αφού τα έχει πει καλύτερα ο Αντώνης ο Μαρτσάκης σε μια εκπομπή μου, και αυτό θα σας διαβάσω και αυτή θα είναι η δική μου η κατάθεση για τον Γιάννη. «Κάθε φορά που συντηρούν τα λέρια τον προβάτο και στου βοριά το φύσιμα σαλεύγουν οι πρίνοι, ξεταλαγιάζονται τα πουλιά και οι λαγοί ορχιούνται, τα γρήμια δε μερώνονται, σκαρνεύγονται τα λάφια και οι καναβοί γυρίζουν στο χυμαδιό τα πλάγια, έτσι ας του νου σου τα κλαδιά καρποφορά η σκέψη. Και πιάνεις το κοντήλι σου και βάνεις το μελάνι και στη φυλάδα που θα βρεις την Κρήτη μας διηγάσαι. Και αναθυβάνεις τις γενιές, τις ανθρώπους και τις τόπους και τις ομορφιές που καθημερινώς στα μάτια σου θωρούνε, κι ό,τι γρυκίξεις στο μυαλού περνάει την κνησάρα και στου χιλιού σου γλύκισμα τραγούδι ξετελεύγει». Και κλείει με αυτό το κομματάκι που θα διαβάσω τώρα. «Ώστε τα κρουστιανά βουνά να θρέφουνε κρυάρια, να στέκεις βάρδα ποιητή γυάλι λιραρογιάλι». Είπε προηγουμένως τη μαντινάδα, εγώ τον είδα το Θεό στα λούλουδα που ανθούνε, στις κοπελιές που παίζουν και στις άντρες που γλεντούνε, και είναι η επιτομή της φιλοσοφίας. Θέλω το χειροκρότημά σας για τη Μις Κρήτη, τη Μαρία τη Τζαγκαράκη που είναι απόψε κοντά μας, για έναν καταπληκτικό αφηγητή ευτράπελων διηγήσεων, το ρολιό, το χειροκρότημά σας, που θέλει να του κάνω εκπομπή, αλλά δεν θα του κάνω. Το λιράρι σταμάτησε το μυαλό μου. Τον Παντελή, τον Κακουλάκη, το χειροκρότημά σας για τον Παντελή. Γιώργη, άμα δεν πεις για τον Λιτσά, φύγω.
Και βέβαια για τον Γιούτσο που τόσο πολύ τον αγαπούμε όλοι. Εγώ ευχαριστώ Γιάννη μου για το ντοκιμαντέρ. Πώς ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Μπορεί να πω ότι είσαι ένας καλός του φίλος και θα κάνουμε μια ομάδα και θα πάμε στον Περιφερειάρχη και θα του ζητήσουμε να απαλωτριωθούν τα πρόβατά του. Έχει αυτή την ώρα ο Γιάννης 30-40 πρόβατα. Πόσο κάνουν. Και να βρεθεί ένα αυτοκίνητο και να γυρίζει στα σχολιά να λέει ποιήματα σαν αυτά που θα μας πει τώρα. Να δείτε, να δείτε πόσο θα εντυπωσιαστούν τα παιδιά και πόσο θα τα μπολιάσει αυτή την ποιήση. Έλα, έλα Γιάννη, να μας εγωιτέψει, να μας κάνει να κλάψουν. Φίκο. Θα ήθελα να σας πω ποιος σήμερα, αν το καταφέρω θα το φύσω στη μέση. Άμα δεν το καταφέρω θα το φύσω στη μέση. Για να καταλάβετε ποιος είμαι. Στα όρη που ζω έχω να μετώσει 1 χιλιόμετρο μακριά από μια πηγή και παίρνω με ένα ψωλό αστιάτσι νερό. Δεν το καταφέρνω. Θα σας πω ένα ποίημα. Θα σας πω λίγο από ένα που είχαμε ένα μεγάλο πτώση, ο κύριος Γιάννης στην Αμάλφια σαν περιοδικό βαρμένο. Την άλλη φορά μου κάνανε μια... στο διαδίκτυο, να κάτσα σε ένα υπολογιστή μπροστά και με παίρνα από Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων. Και είπα λίγο από ένα ποίημα, δύο αποσπαδατάκια. Λέω λοιπόν, Θεέ μου, σχετικά για τον κορονοϊό είναι το ποίημα. Προπορεύεται άλλο, άλλα κομμάτια, αλλά θα σας πω δύο αποσπασματάκια. Θεέ μου που δεν σε θωρώ στου ουρανού τα ύψη, μα σε θωρώ χαμέ στη γη σε μάδι με τους ανθρώπους. Κι όπου είναι πλάσμα ζωντανό κι όπου ζωή θωρώσε, συμφίσει μεταλλαγές συντάξεις των πραγμάτων, στου χρόνου τα καμώματα και στις ομορφιές του κόσμου κι όπου γιαρίξω τη ματιά θωρώσε τσιρία μου. Βάλε και τούτη τη φορά της χέρας, Θεέ μου. Κι αν ήμασταν αμαρτωλοί και πλεονέκτες, Θεέ μου, κι ανεβάνομαι στη γης φωτιές και κάνουμε πολέμους, κι αν δεν αφήνομαι στη γης μια πέτρα πάνω σ' άλλη, κι αν εστεριές και θάλασσες ρημάξαμε τα, Θεέ μου, ευθύνεσαι δημιουργέ και πλαστουργέ του κόσμου. Εσύ μας ύπλαξες και μας αφέντη μου μεγάλε, εσύ είσαι πάντα η αρχή και η τέλειωση του κόσμου. Βάλε και τούτη τη φορά τη χέρα σου, Θεέ μου. Αυτό είναι. Από σπαδατάκι. Για το κορονοϊό είναι αυτό. Τι να σας πω τώρα, να σας πω το τελευταίο που είπα στο Τσιχοθέατρο. Περίμενε, περίμενε. Θεέ μου, πια ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι, μη συλλογιστείς πολλά μεγαλοδύναμη μου και ότι μου γράφει τύχη μου, Θεέ μου, καλά γραμμένο.
Μόνο μια χάρη σου ζητώ, μεγάλο δύναμη, μην πέσω δεύτερη φορά σε τόπους που δεν βρέσει. Μην ξαναδώ μυριόχρονες φλέγες να ποφυρούνε, πηγάδια να στερεύγουνε, αριάτια να μην χτυπούνε. Μην ξαναδώ καλοβοσκούς να σύρνουν τα μαλλιά τους που δεν αντίσαν τα κλαδιά και δεν αροδαμίσαν, που μπαίνω βγήκε η άνοιξη με χώρις πρασινάδα. Μην ξαναδώ νεσπέρδες να είναι συλλογισμένοι, που σπέρνουν και λυπαίνουν και από όποιας δε θερίζουν. Μην ξαναδώ μελισσουργούς να μην χαμογελούνε, που σαν δεν βρουν οι μέλισσες άντι να τα τριγίσουν. Ούτε και εκείνοι σε καιρό διακόβουν και τριγούνε. Μην ξαναδώ τις κοπελιές πρωτομαγιά θλιμμένες που βγαίνουν στην εξοχή λουλούδια να μαζόξουν και δεν ευρίσκουν δροσερά να πλέξουν στεφάνι. Μην ξαναδώ με χιλιόχρονα δέντρα κατσουφιασμένα να μαμουνιούν οι ρίζες τους να πέφτουν τα κλαδιά τους. Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι, μην κάνεις κι όλα χωρατά και λάργο με εξορίσεις. Στην Κρήτη ξαναρίξε με μεγάλο δύναμέ μου, στον Κρούστα ξαναρίξε με, θες βρέσει, θες μη βρέσει. Ως ερημώνε τα χωριά και ως παραμελούνται, έναν άλλο θα σας πω τώρα. Να είναι γιατρός που αρρώστησε μέσα στα γιατρικά, ναι. Να είναι παπάς, δάσκαλος, πίτροπος, γη τσελάρης. Πρόεδρος ή γραμματικός, δήμαρχος, γη νομάρχης, μέσα στον κόσμο βρίσκονται και ο γης κοντά στον άλλο. Μα νερωστήσει ένας ψαράς στα βάθη του πελάγου και αφήσει βάρκα μοναχή, δίχτυ μισά πλωμένο, και δε φανεί στην ώρα του να βρει στεριά να δέσει ποιος έχει λόγο σε καιρό, σε τσίμα εμπιστοσύνη, ή να αρρωστήσει ένας βοσκός ψηλά στα βορεία πάνω, το παράπονο διπλό και αβάσταχτος ο πόνος, γιατί σιωζά και θέλουνε σαν τα πόδια φωτίσει, γιατί σιωζά και θέλουνε σαν τα μεσημεριάσει, γιατί σιωζά και θέλουνε σαν χαμηλώνει ο ήλιος, γιατί σιωζά και θέλουνε σαν βγαίνει το φεγγάρι. Κι απέψει ξένο δε φελάγιο δεν τον εγνωρίζουν. Κι άλλο που μένει ανάρμεγο, κι άλλο ξετρουμισμένο, κι άλλο δεν πάει στο νερό και δε φάει δε θέλει. Κι εσύ τυριά ξετούπιστα, τυριά ξετουπισμένα, και το να θέλει γύρισμα και τ' άλλο θέλει αέρα. Το γάλα ατυροκόμητο στην παραθιά στεμένο, το σπίτι του ξεκλείδωτο, τις σκύλες του δεμένους. Κι αν εμπεράσει κι άνθρωπος θέλει δικός ή ξένος, μη δε γαυγίζουν έντονε, μη δε χαρές του κάνουν. Μα χαμηλώνουν την ώρα και λένε ο γης στον άλλο, μα πού είναι μας ο τσίρις μας, πού είναι τα αφεντικό μας. Να πω κι άλλο. Μέχρι το πρωί θα λέω. Εδώ γιατί αυτό δεν παίζει. Για πάμε. Ψυχή βοσκού εκτύπανε του Χαρούντα την πόρτα. Άνοιξε χάρη μια βραδιά, άνοιξε χάρη να σου πω χάρη να σου ζητήξω. Να αφήσει μια βραδιά ανοιχτό ένα παραθυράκι, να πεταχτώ σαν το πουλί στον κόσμο τον απάνω. Όχι να φάω και να πιω ή να ξαργοδουλήσω. Να πεταχτώ σωστά διαβόητσα για γέρνο πάλι. Στα βοσκοτόπια μου να βγω να δω στα σημαδιά μου. Να ξαναδώ τσι μάντρες μου τσαπάνω και τσι κάτω, αλλού για ξεχειμώνιασμα και αλλού για καλοκαίρι. Να βγω στο πάτημα στα αρμήτα οζά μου να νεκράξω. Να ακούσω ντε μαζόνται τα νεφωνάριασμάτος, να δω που βόσκουν το πρωί και που το μεσημέρι.
να δω που τα σταλίζουν, να δω που τα χερώνουν, να δω πως τα γυρίζουν και στο νερό τα πάνε. Και αντίχω κόλλες στη λαμπρή να φουκραστώ καλάργο, να ακούσω αν εμτάχουνε όμορφα στολισμένα. Μεγάλη χάρη μου ζητάς και πώς να σου την κάνω, αφού δεν είσαι μοναχός που αναζητάς να φύγεις και πώς να πεις και πώς να βγεις, να μην χαλαπατέψεις, να μην δοδείξεις. Τσι νεκρούς να ξεκαταλαγιάσεις, να μην ξακούσει ο Γεωργός να έρθει να μου γυρεύει. Να βρει κι αυτός στις τάβλους του να δει τα ζωντανά του. Να στρώσει το μουλάρι του σε λάδικα να κάτσει, να πάρει το σενέρι του να πάρω βοταΐσει. Να ζέψει σε ξοχόραφο και να παραβολιάσει. Να πιάσει το σπορό τρουβά, να σπείρει, να θερήσει, να δει στα λόνια θεμονιές στα σταροκρυθαρά του. Να ξαναστέσει μάλαμα, να πιάσει το θρυνάκι. Κι αντίχει κι ένα μπελουργό να έρθει να μου γυρεύει, να δει κι αυτό στα μπέλια του. Να ξαναβγεί μια ταχυνή στον κόσμο τον απάνω, να δει κι αυτό στα μπέλα, γιατί το ξέχασα τώρα το τονί. Πάλι αυτό. Πολλά είναι τα επαγγέλματα να μη σε δύο χαρτιάς και λέει στο τέλος μεγάλη χάρη μου ζητάς και πώς να σου την κάνω, που αν αφήσω πόρτα ανοιχτή και μπει το φως της ημέρας, ποιος θα απαντά να μη γεννεί ο χαλασμός του κόσμου. Και τελειώνει τέλος πάντων. Δεν σε ξανείω, θα σου ξανακλαίω. Γι' αυτό δεν σε κοιτάζω. Ως ερημώνε τα χωριά και θέλω να καταλάβετε ότι ό,τι πείμα κάνω, το κάνω γιατί απασχολεί τον κόσμο. Δεν κάνω κανένα για να με πούνε ποιητή στο λόγο της τιμή. Το κάνω γιατί αφορά τον κόσμο. Ως ερημώνε τα χωριά και ως παραμελούνται και ως αδειάζουνε γειτονίες και βλέον δεν κατοικούνται. Κι αν εμπεράσεις τα σινιά άνθρωπο δεν παντήθεις, κι αν είναι αργά δεν φέρεται φέξει σε παραθύρι. Κι αν είναι Σαββατόβραδο καμπάνα δεν σημαίνει, κι αν εμπεράσεις πως σχολείο η πόρτα του κλειστή είναι. Δασκάλοι δεν περιπατούν, δεν παιδάκια παίζουν. Κι αν πας στη βρύση δεν θορίζει μια και στον ομπέτη, μια να πιένει για νερό και για άλλη για μπουγάλα. Κι άλλη να πλώνει τα σγουρά στα χαμωτά κλαδάκια. Κι αν η ντουτσιάνη δεν θωρίσει την πόρτα καβετζίνα παρά ψηλά στα νόφιλιο την πινακίδα μόνο. Έτσι αν δεδάξει ο άνθρωπος αυτάξει και γεράσει. Φεύγει η ζωή σιγά σιγά και πίσω τον αφήνει. Τα μέρα κλίκια χάνονται, τις χάρες του ξεχνιούνται, τις κόλλιδες στολίζεται. Ποιος σε χορό δεν πιάνει, που γάμος και ξεφάντωση δεν τον ζητούνε, τα λόγια του είναι βαρετά. Κι ό,τι κι αμπή κουράζει κι αμοναχός του προπατεί κι αμοναχός του πάει. Κι αμοναχός του κάθεται βαριά και συλλογάται πόσο γοργά περνάει η ζωή, πως βασιλεύει η νιώτη. Και πόσο ψεύτικη η ζωή και πόσο μάταιη είναι, μα πάλι ας εγεγέρνανε τα χρόνια λίγο πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η μέρα που δείχνει στα προυκιά τη κόρη σου, παίζει ο Βασίλης ο Σκουλάς το ριζίτικο και μετά λες μια μαντινάδα για την κόρη σου που παντρεύεται στην Αθήνα. Μια. Ναι, δυο. Έτσι θυμούμαι. Ναι. Κάθα που θα άφησα νοτιά. Ναι. Να παίρνω τη φωνή μου και να παλεύεις στην αυλή να με γλυκάς παιδί μου. Να θέλω λίπη θάλασσα να σάζει να περάσω. Το πιο ακριβό αυτοκίνητο ήθελα να ξεπεράσω. Σ' Αθήνα η απόσταση λίγο θέλω να μου πέσει. Μα ήταν όπου βρίσκεται η θάλασσα στη μέση, αυτές τις λέω. Γιόλα μου που σε πότιζα χίλιες φορές το χρόνο και δεν μπορώ να σε θρόμβα λάργα λάργο μόνο. Γιόλα μου που σε πότιζα δίχως να νιώθω κόπο και να μεταφυτεύξεις σε έναν αλάργο τόπο. Πολλές μωρέ τις λέω, αλλά τις κάνω.
Γιάννη, Γιάννη. Μια και κλείνουμε. Όταν σε φέρανε στο Βενιζέλιο, του μου πες, του ήρθα και σε είδα στο κρεβάτι. Εγώ σαν ήμενα να έρθεις. Τσι φίλους μου σαν ήμενα να έρθουν στη χαρά μου. Και η τύχη τσι προσκάλεψε στη μαύρη σφορά μου. Χίλια χρόνια να ζήσεις, χίλια. Γιατί εσύ εκονιωτοποίησες και τα βιβλιάρια καταθέσεων και τις τράπεζες. Σας επόθελω τώρα αυτό που θέλω, την αρχή να πω, μπορώ να παστάξω. Πάω με το λαστιχάκι το νερό στο σπίτι, μια μέρα πλάει να τα δω και παίρνω τσίστασε. Να πάρω λύσα πριν να την λήξω πια στο σπίτι. Εντολή. Να σε λέτε Βάρδα Μανώλη. Ναι. Έχει σκοτωθεί ο Γιάννης. Το ξέρω, το ξέρω. Και τον έχουνε θάψει και πεθαίνει ο Μανώλης και τον θάβουνε ένα τάφο δίπλα του. Και μαζευόμαστε τελευταία αυτή στιγμή πολλοί κόσμος και κάποια στιγμή μου λέει ο Γιάννης έβγαλα μια μαντινάδα. Παρακαλώ τον κόσμο και κάνει ησυχία και τη λέει, δυνατά. Εγώ θα την πω εσύ. Εσύ πες. Του είπαμε πολλές. Είχε ένα λιράρι και έπαιζε λίρα και την ώρα που φταξε, είπε, σκοράλω το κομμάτι μόνο εκείνος παρακαπέτλου, πρέπει να μπούμε μέσα, πρέπει να τώρα τον κόψω εγώ. Και πέτουμε δυο μαντινιά, λέει και ο Βιτόρος, μια λέει άλλος ένας, ο ξάδερφος άλλη μια. Και λέω το μνήμα τώρα του Μανώλη, δεν είπε να τη φέρουμε, τέλος πάντων. Εδώ, του Γιάννη εδώ. Και λέω και όταν αυτή η γυναίκα σου κατήλει για να ανάψει, σε τίνος μνήμα θα σταθεί και που θα πρωτοκλάψει. Όταν με πήρε πάλι του Σφογιώρη γυναίκα και μου λέει στα οζάμνη, εκόψανε τη Σπύρο τον Πόδα. Μετά από μια ώρα την παίρνω και της λέω, δεν ήβρε τόπο πιο σκληρά να σημαδέψει μία μόνο ακριβώς το γόνατο που πάθαινε τη λύρα. Ο εκούμπησες τη λύρα. Ε? Ο εκούμπησες τη λύρα. Το ίδιο και εγώ. Να πω ακόμη ένα. Ναι. Να πιω μωρέ. Έχω πολλά τα θυμούν, τα μπέρδεψα, συγκινήθηκα. Πω την αμυγδαλιά ένα μικρό. Το τραγουδίο σκουλά. Ναι, την αμυγδαλιά, ναι. Η ακριά μυγδάλια τώρα που την ξέρετε όλοι τόσο στολίζεται τόσο πολύ όχι όπως την άλλη την ημέρα. Η ακριά μυγδάλια γεμίζει όλη λουλούδια. Και με συγκίνησε και λέω λοιπόν ότι είπε η αμυγδάλια. Δεν λέω για τα φύλλα μου ή τα πυκνά κλαδιά μου, τις κλώνες μου, τις γυριστούς για παχύν αέρα. Δεν είπα για το μπόι μου γιατί ψηλά δεν φτάνω και ούτε ο καρπός μου τρώει γιατί σε τραπέζι μπαίνει. Μα αν έχει μονιάσει πρώιμα και βρέξει οκτωβριάδες ή ξαναβρέξει δύο και τρεις και σύρουνε λαγκάδια και κατεβούνε ποταμί και ανοίξουνε πασπάρια και ποτιστούνε τάγκρια και δροσερέψει ο τόπος, τότε σαν θέλετε να έρθείτε να με δείτε. Και αν είναι αλλού που θες δεν τώρα πιο μόρφο στολισμένο, εγώ ψυχομαραίνομαι και από τον πάτο πάω αυτό. Εγώ θα το πω την ιστορία τώρα για το χαρακτήρα μου, αυτό που σε ξεκίνησε με το λαστιχάκι. Όταν πήγα είδα κάτι με λίτρα κάτια και πίνανε νερό, πολλά πολλά πολλά, λέω δεν το σάζω. Αυτό είναι, δεν 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 είναι, δεν. Thank you.
Να πω τη μάνα σημαντιά και μετά σε πω δύο-τρία τη γυναίκα μου. Απλέ. Ναι. Μάνα και πώς να τις αρνηθώ και πώς να τις ξεχάσω της πρώτης μου αγαπητικής, του πρώτου ανθού τσινιού της που ήμουν 12 χρονών, βοσκάκι στη Μαδάρα και το σπερνό του Αγίου Σταθιού μεγάλο πανηγύρι. Και σήμωσα στην εκκλησιά να κάνω το σταυρό μου και συνδυχέ μου έροντας με τα γυρό το ψάρι. Κι είδα τον ήλιο πιο λαμπρό και το φεγγάρι ρόδα κι είδα νερά να τρέχουν υπερβόλια να ποτίζουν. Κι είδα πουλιά να τσελαϊδούν και λούλουδα να ανθούν οι τσιμνενέως. Κι άγουρος και μάθητος τα πάθη μάνα και πώς να τσαρνηθώ. Όλος ο κόσμος που τη μια τσιμάνα που την άλλη δεν πρόκειται να βρεις αλλού αγάπη πιο μεγάλη. Όλος ο κόσμος που τη μια τσιμάνα μου να σύντζεις δεν πρόκειται να βρεις αλλού καρδιά σαν τη δική της. Αυτή σε φέρνει στη ζωή, αυτή σε μεγαλώνει, αυτή για σένα γίνεται πάντα νερό και χιόνι. Αυτή βαστά τη χέρα σου στο πρώτο σου το ζάμο, αυτή σου δίδει το βυζί και κάνει σε μεγάλο. Αυτή βαστά τη χέρα σου, αυτή σε στραταρίζει, αυτή έρχεται στην κούνια σου και σε γλυκοτσιμίζει. Αυτή βαστά τη χέρα σου στα πρώτα βηματάκια, αυτή σου πρωτοτραγουδεί τα πιο γλυκιά κανάκια. Αυτή βαστά τη χέρα σου, αυτή σου πρωτοτραγουδεί τα πιο γλυκιά κανάκια. Αυτή σε πάει στο σχολείο να μάθεις να διαβάζεις, αυτή ανημένη να σε δει μεγάλο να σπουδάζεις. Αυτή ανημένη να γεννείς, αυτή ανημένη τσι ακριβής χαρά σου την ημέρα, να την ακούνε πεθερά λαλά και συμπεθέρα. Μες στις φουρτούνες της ζωής η μάνα είναι πηξίδα και θάρρος και παρηγοριά και δύναμη και ελπίδα. Με συμφουρτούνε στη ζωή, η μάνα είναι λιμάνι. Αυτή τα ανοίγει τα φτερά και στα νυχτά σε βγάνει. Σε όποιο σημείο κι αν βρεθεί η μάνα, στέκει η μάνα. Μέχρι να ακούσει η στερνά την νεκρική καμπάνα. Αυτέ είναι. Δεν θα ήθελα να πω άλλο. Για τη γυναίκα. Για τη γυναίκα μου. Τι είναι, κοροϊδεύω τη γυναίκα μου. Όλοι μας, όλοι. Είκα μαζί, δεν είκαμε φιλιά στην εποχή μου. Ποτέ δεν ήρθες δεύτερη γλάστρα πελεκητή μου. Είκα μαζί, δεν είκαμε αγάπη στον καιρό μου. Ποτέ δεν ήρθες δεύτερη δροσομοσκό κλαδό μου. Από το 60 σ' αγαπώ και πάμε 2000 πράγμα να μην μου θυμηθείς μόνο σηματινιάδες. Το 60 σ' αγαπώ και 2000 μπαίνει και αγάπη μιας αργατινής δεν έχω αλλού δοσμένη. Χαρώ την τη σοφία μου, το μυρισμένο ρόδο που ανεμπήκε αν είσαι κακό κλαίκι αυτήν την λόγο.